κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, λέμε από σήμερα, καθώς όπως ξέρετε, και αν μην γίνει το γίνει κάτι πολύ σημαντικό, δεν θα κάνουμε εκπομπές αύριο και μεθαύριο, καθώς αύριο είναι Σάββατο, είναι και μια αρκετά μεγάλη γιορτή για την ελληνική, για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες. Να πούμε χρόνια πολλά λοιπόν από σήμερα σε όσους και όσες γιορτάζουν. Πρέπει να πω λίγο πριν περάσω στον αγαπητό φίλο και συνάδελφο που πάλι δεν έχει βάλει μικρόφωνο, πρέπει να τη φωνάζω για να βάζει μικρόφωνο, στον κύριο Δημήτρη Πράσο, ότι με συγκίνησε πολύ η αγάπη σας σήμερα. Ήταν εκπληκτικό αυτό που εισέπραξα. Ελπίζω κάποια στιγμή να το εισπράξει και άλλος δημοσιογράφος. Το λέω για τον Πράσο τώρα, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για την αγάπη του κόσμου και πάρα πολύ και μου το έχει πει πολλές φορές. Αλλά αυτό που εισέπραξα, Δημήτρη, σήμερα ήταν ανεπανάληπτο, πρέπει να σου πω. Mm-hmm. Δέχθηκα, δεν ξέρω κι εγώ, πόσα τηλέφωνα και το τηλέφωνο δεν μπορούσε να ανταποκριθεί πια στις κλήσεις του κόσμου. Φαίνεται, και θέλω να σου πω ότι κάνουμε μερικές φορές εμείς οι δημοσιογράφοι ένα λάθος. Νομίζουμε και περιορίζουμε το ενδιαφέρον μας σε αυτό που λέμε ίντερνετ και εικόνα. Δεν είναι έτσι. Πολλοίς κόσμος δεν βρίσκεται μέσα στο Facebook το πρωί. Και αυτό αποδεικνύεται από την εκπομπή αυτή, που οι περισσότεροι άνθρωποι αυτοί δεν ασχολούνται ούτε με το Facebook, ούτε με τα λεγόμενα social media. Mm-hmm. Υπάρχει πολλοί κόσμος. Και εγώ εισέπραξα πολύ αγάπη σήμερα και λόγω του γεγονότος ότι μου λέγανε χρόνια πολλά για τη γιορτή μου μεθαύριο κλπ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι από την Κάλυμνο, από την Ικαρία, από τη Μυτιλίνη, από τη Σάμο, από την Κρήτη, από την Εύβοια, την ταλαιπωρημένη και καμένη Εύβοια, από τη Θεσσαλονίκη, από τα Ιωάννινα. Και κατά κάποιο τρόπο συγκινήθηκα εισπράττοντας αυτό το πράγμα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα κι εγώ γι' αυτό. Πραγματικά δηλαδή είναι, πιστεύω, μια εκπομπή που στηρίζει τον κόσμο το πρωί. Έχει ανάγκη ο κόσμος στήριξης. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μια δουλειά που γίνεται μόνο από μένα ή από τον Δημήτρη. Είναι μια δουλειά που γίνεται ομαδικά από όλους μας. Υπάρχουν οι συνεργάτηδες μας έξω και πρέπει να τα αναφέρουμε αυτά καμιά φορά, γιατί εμείς φαινόμαστε στις κάμερες μπροστά. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι λοιπόν που είναι στα γραφεία δίπλα και που εσείς δεν τους βλέπετε. Και αυτοί δουλεύουν και μας στηρίζουν από πίσω να μπορούμε εμείς να προσφέρουμε αυτό που στο προσφέρουμε. Στο control room. Έτσι είναι. Λοιπόν, θεώρησα σωστό να κάνω αυτή την εισαγωγή, γιατί σήμερα πραγματικά στα 32 χρόνια που είμαι στο ραδιόφωνο, εντυπωσιάστηκα, πρέπει να σας πω, από αυτό το πράγμα, δεν το περίμενα. Και θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Έχουμε αρκετά πράγματα. Έχουμε τον κύριο Γαργαλιάνο σήμερα, τον λοιμοξιολόγο. Θα εμφανιστεί σε λίγο με Skype μαζί μας. Έχουμε και άλλα πράγματα να σας πούμε. Πριν από λίγο, Δημήτρη, είδα και ανέβασε ο Δήμος και μια ανακοίνωση. Δεν πρόλαβα ακόμα να τη διαβάσω για τις γαλάζιες σημαίες. Ναι, πήραμε 6 γαλάζιες σημαίες. Είναι μια μεγάλη επιτυχία αυτό, νομίζω, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι μια μεγάλη επιτυχία. Φυσικά είναι 2 στο Καμάρι και μετά η υπόλοιπη στο Νότιο. Ωραία, θα τα πούμε αυτά. Πάμε στο χορηγό μας και επιστρέφουμε αμέσως μετά με την εκπομπή μας που θα έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον σήμερα. Τώρα στα Hondo Center. 50% Pantene. Ναι, 50%. Colgate. Nivea. Carotene. Lux. Nae. 1+1. Always. Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Με την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε πολύ τους χορηγούς μας στο Hondo Center, αλλά και όλους τους χορηγούς που στηρίζουν την εκπομπή μας. Πάμε στο δεύτερο χορηγό μας. Μεσητικό γραφείο Terra Santo. Διαθέτουμε ακίνητα, πολλές ευκαιρίες. Ικανοποιούμε τις ανάγκες σας. Αγοραπολισίες, εκτιμήσεις, ενοικιάσεις πωλήσεις επιχειρήσεων και ξενοδοχείων. Μεσητικό γραφείο Terra Santo. Προωθεί τα ακίνητά σας με τον καλύτερο τρόπο. 20 χρόνια πείρας με συνέπεια στο χώρο του real estate στην αγορά της Σαντορίνης. Λύση σε επενδυτικές προτάσεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ με εγγυημένο αποτέλεσμα. Μεσητικό γραφείο Terra Santo. Η κυρία Λίλη Κοκκίνη και οι έμπειροι συνεργάτες της σας περιμένουν. Μεσητικό γραφείο Terra Santo. Μονόδρομος για το άριστο αποτέλεσμα. Ευθεία Φυρών Πύργου έναντι Lidl.
Τηλέφωνο 22860 85017 και στο terasanto.gr. Το TeraSanto είναι μαζί σας όλο το 24ωρο και μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα τα οποία είδατε στην οθόνη μας. Πριν περάσουμε στο Δημήτρη, να σας πω διαδικαστικά για το κανάλι μας ότι απόψε το βράδυ δεν θα εμφανιστεί, βέβαια, διότι δεν υπάρχουν τα δικαιώματα των τραγουδιών ακόμα και θα τα πάρουμε μέχρι αύριο και θα το δείτε αύριο. Θα μπορέσουμε όμως στο διαδίκτυο, στο Facebook, στη σελίδα του Volcano TV να μεταδώσουμε ζωντανά τη συναυλία, αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση που θα γίνει στην πλατεία του Πύργου σήμερα. Ζωντανά λοιπόν στο Facebook, στη σελίδα του Volcano TV, μπορείτε να συντονιστείτε για να παρακολουθήσετε αυτή την εκδήλωση ζωντανά από τον Πύργο. Δημήτρη, για πες μας, τι έχει σήμερα. Τι να έχω. Έχω αρκετά πράγματα, οπότε ας αρχίσουμε από τα βασικά. Τα βασικά είπαμε είναι ότι ο Δήμος Θύρας αναλαμβάνει μία μετά την άλλη αρμοδιότητες που μέχρι τώρα είχαν εκχωρηθεί στην εταιρεία η οποία έχει αναλάβει τον καθαρισμό του Δήμου και θα παρακαλούσα τους υπευθύνους του Δήμου, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται τόσα χρόνια στην υπηρεσία της καθαριότητας και που έχουν αποδείξει και την αξία τους, την αξιοσύνη τους και την αφοσίωσή τους, να τους πάρει ξανά για τα 8 μήνα, τις 8 μήνες αυτές συμβάσεις, οι οποίες βρίσκονται πλέον στον αέρα, που λέμε. Ξεκίνησε η Βεντέμα και με ρώτησε χθες, Παναγιώτη, ποιες είναι οι εκτιμήσεις μου. Δεν έχω πολλές εκτιμήσεις. Άκουσα όμως κάποιους αγρότες που λένε ότι ο καύσωνας έκαψε πολλά σταφύλια. Δηλαδή, τα συρρίκνωσε, θα μπορούσα να πω. Και επίσης, δεν έχω βγάλει συμπέρασμα ποια θα είναι η εξέλιξη των τιμών σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Γιατί ακούγονται και πολύ χαμηλά νούμερα και αρκετά υψηλά νούμερα. Γι' αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει, Παναγιώτη, να απευθυνθείς στον θεματοφύλακα, αν θέλεις, της παραγωγής της Σαντορίνης για να δούμε τελικά πού θα πάμε. Θα πάμε στα 3 ευρώ. Αλλά δεν έχει εκδώσει. Θα πάμε στα 30 λεπτά. Δεν έχει εκδώσει ανακοίνωση ακόμα η Ένωση, Δημήτρη, που να λέει επίσημα ότι ξεκίνησε ο τρίγος και ότι παραλαμβάνει λευκά κρέσο στάφυλλα από τα ψηλά, από τα ορεινά, από τα χαμηλά. Δεν έχει πάρει τέτοια ανακοίνωση. Όχι, καμία ούτε ανακοίνωση. Εγώ, ούτε διαμαρτύρομαι γι' αυτό. Απλά τυπικά η Ένωση δεν έχει ξεκινήσει τον τρίγο ακόμα, δηλαδή. Ναι, αλλά είμαστε. Συνήθως ο τρίγος ξεκίναγε στις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Έτσι. Ναι. Τώρα και με τόσο καύσωνα, γιατί από ό,τι μου λένε κάποιοι αγρότες, κάποια σταφύλια έχουν καεί και επειδή ακούω και κάποια πράγματα που λένε ότι κάποιοι ιδιώτες οι οποίοι διαλέγουν τον αφρό, το καλύτερο δηλαδή, ναι, και αφήνουν τα υπόλοιπα, δεν θέλω να γίνεται. Εγώ δεν ήθελα ποτέ και δεν το θέλω ποτέ να γίνεται ηχοματερή των κακών σταφυλιών η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων. Ήθελα εκείνη να διαχειρίζεται όλη αυτή την ιστορία. Γιατί αυτό που είχαμε πει και με τον κύριο Σιγάλα, τον κύριο Πάρη Σιγάλα, που είναι η δική μου άποψη, που λέει ότι κάθε χρόνο πριν τη Βεντέμα, όπως τη λένε εδώ στη Σαντορίνη, πριν τον Τρίγο λοιπόν, θα πρέπει να συγκεντρώνονται οι εκπρόσωποι των αμπελουργών, οι εκπρόσωποι των εταιριών που ασχολούνται με αυτό το πράγμα και να βάζουν αυτό που λέγανε παλιά, το θυμάμαι εγώ πολύ παλιά, τιμή ασφαλείας. Δηλαδή ότι κάτω από αυτή την τιμή, ό,τι και να γίνει, δεν παίρνουμε κρασιά. Ναι. Θα πάμε πάνω. Γιατί έχουμε αυτό το περίεργο πράγμα ότι κάποιες χρονιές έχουμε έτσι έναν φρενήρι ανταγωνισμό σε σχέση με τις τιμές, κάποιες άλλες χρονιές έχουμε, να λέει ο άλλος, 30 λεπτά, 70 λεπτά, 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ, δηλαδή δεν ξέρει κανένας τι γίνεται. Μιλώ με αγρότες όμως, δηλαδή μπορεί να έχουν και κάποια άλλη ενασχόληση, αλλά είναι και σε κάποια ηλικία που έχουν την αγροτική τους παραγωγή ψηλά,
να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι συνεχώς σε αυτήν την κατάσταση. Δηλαδή, να φτάσουμε δηλαδή στο παρελθόν όπου στέλναμε στην Κόρινθο το μούστο και τον πιλάγαμε. Ή στέλναμε το κρασί για να γίνει ξύδι. Μια περίοδο, θυμάσαι. Ή να κάνουμε απόσταξη κρίσης, ή να νοικιάζουμε τις υδατοδεξαμενές για να έχουμε εκεί πέρα. Να δούμε τι θα κάνουμε. Δημήτρη, πάει καλά, να πούμε πάντως ότι ο κύριος Σιγάλας, που τον είχαμε εδώ, έχει ήδη εκδώσει ανακοίνωση και μάλιστα τη διαβάζουμε και εμείς στο σταθμό μας, με την οποία ζητά στα φύλλα καλής ποιότητας κλπ. Δηλαδή, παραλαμβάνουν τα ιδιωτικά, οι οποίοι από ό,τι ξέρω, παραλαμβάνουν στα φύλλα. Ωστόσο, ξαναλέω ότι η Ένωση επίσημα σε εμάς ακόμα δεν έχει στείλει, ίσως να στείλει μέσα στις επόμενες μέρες, δεν ξέρω, καμιά ανακοίνωση που να ενημερώνει τους παραγωγούς ότι έχει ήδη αρχίσει και παραλαμβάνει λευκά κρασοστάφυλλα. Δεν έχουμε τέτοια ανακοίνωση. Μάλιστα. Νομίζω ότι επειδή έχει και το δικό της δίκτυο επικοινωνίας με τους αγρότες, πιστεύω ότι οι αγρότες. Μπορεί να μην ήθελε να το δημοσιοποιήσει. Ναι. Ήδη ενημερωθεί. Καλό θα είναι να ενημερωθούμε κι εμείς, τα μέσα ενημέρωσης δηλαδή. Ναι, καλό. Γιατί εγώ δεν έχω, βγάζω ούτε ένα σταφύλι, δεν έχω ούτε μια αμπελιά που λένε. Τα μέσα ενημέρωσης για να ενημερώνουμε τους αγρότες πότε μπορούν να παραδώσουν, σε τι κατάσταση πρέπει να τα παραδώσουν, γιατί παίζει και αυτό ένα ρόλο. Δεν έχω δει κιόλας περνώντας το δρόμο, Παναγιώτη, δεν έχω δει και κάποιον να τριγάει. Ναι, ούτε εδώ απέναντι που έχουμε τα μεγάλα μπέλια δεν έχει. Ναι, δεν έχω δει, ας πούμε, κάποιους να τριγάνε. Κάποιοι ιδιώτες οι οποίοι έχουν μια πολύ πολυετή σχέση με κάποιους αμπελουργούς, ίσως έχουν αρχίσει να τριγάνε. Αλλά γενικότερα δεν έχω δει αυτή την κινητικότητα, γιατί τώρα είμαστε λίγο πριν από τις Παναγίας. Σου θυμίζω, 4-5 Αυγούστου, πρώτη Κυριακή του Αυγούστου, κάνατε τη Βεντέμα. Εννοώ, κάνατε τη Βεντέμα την εκδήλωση. Εκδήλωση. Ναι, ναι, κάπου εκεί. Τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Ναι, πρώτη Κυριακή του, πρώτη Κυριακή του Αυγούστου. Ναι. Λοιπόν, κάνατε τη Βεντέμα, έρχονταν τα σταφύλια. Φέτος, εντάξει, βέβαια, λόγω κορονοϊού δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα, δεν θέλω να πω τίποτα. Και μετά ξεκινούσε η Βεντέμα. Ξεκινούσαν κανονικά οι αμπελουργοί να παραδίδουν τα σταφύλια τους γενικότερα. Αυτό είναι το. Πριν να αλλάξουμε θέμα, θέλω να πάμε λίγο σε ένα ζήτημα που πιστεύω ότι αφορά και εμάς, Δημήτρη, στον ανασχηματισμό που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Θα μου πεις και τι μας αφορά εμάς ο ανασχηματισμός. Μας αφορά σε ό,τι έχει να κάνει με ένα από τα πρόσωπα που μπήκε σε θέση κλειδί. Αναφέρουμε στον κύριο Σκέρζο, ο οποίος είναι, από ό,τι ξέρω, πολύ κοντά στο Δήμαρχο. Δηλαδή, ο Δήμαρχος έχει πολύ καλές σχέσεις μαζί του. Και νομίζω ότι η αναβάθμισή του στη θέση που τέλος πάντων τον έβαλε ο Πρωθυπουργός πιθανόν να βοηθήσει και κάποια πράγματα θα μας τα πει και ο Δήμαρχος. Ξέρω ότι έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις και ότι συναντιόνται τακτικά. Μέχρι τώρα είχε μια πολύ συχνή επαφή μαζί του. Να πούμε πάντως ότι το Μέγαρο Μαξίμου ήρθε με αυτήν την κίνηση, Δημήτρη, να διαψεύσει ό,τι φήμη κυκλοφορούσε περί πρόωρων εκλογών. Και περί κατατόμησης του Χρυσοχοΐδη, του Χαρδαλιά και ναι, τα λοιπά. Ναι, και ακούγαμε διάφορα για τα Χαρδαλιά. Αλλά όπως μου το είπε στην αρχή, πίστεψα ότι με έβαλαν υπουργό ή υφυπουργό και λέω Παναγία μου βόηθα. Εντάξει, τώρα υπουργός, εσύ θα μπορούσες να προσφέρεις πολλά πράγματα ως υπουργός. Δεν ξέρω σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω με αυτή την κυβέρνηση, αλλά... σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Αλλά δεν θα το ήθελα, για να πω την αλήθεια. Έλα, εντάξει, ποιος δεν θέλει να γίνει υπουργός τώρα, μην μου λες τίποτα. Εγώ. Εντάξει. Το δηλώνω κατηγορηματικά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα μας πεις για τις γαλάζιες σημαίες. Για τις γαλάζιες σημαίες, κοίταξε να δεις, είναι ένα διτό ζήτημα. Οι γαλάζιες σημαίες, πρώτα απ' όλα, είμαστε δύο μέρες πριν το 15 Αύγουστο. Ναι. Πριν το Πάσχα της Παναγιάς, το Πάσχα του καλοκαιριού. Εντάξει, ανακοινώθηκαν. Πρέπει να πω ότι... Μην ξεχνάς ότι κάποτε μας πήραν πίσω τις σημαίες. Αυτό φοβάμαι για μια ακόμα φορά, γιατί η γαλάζια σημαία δεν είναι μόνο καθαρή θάλασσα. Είναι όχι, και βέβαια. Οργανωμένη παραλία, με ναυαγωσώστες και τα λοιπά. Ναι. Το καλό είναι ότι έχουμε και C-Track, αυτά δηλαδή τα μέσα που μπορούν να επιτρέψουν σε κάποιο άτομο με ειδικές ανάγκες, σε κάποιον άνθρωπο με ειδικές ανάγκες, να μπορέσει να απολαύσει και αυτός τη θάλασσα, τη γαλήνη της θάλασσας, τη δροσιά της θάλασσας κτλ. Νομίζω ότι είναι μια καλή αρχή για να
φροντίζουμε από πριν, και όταν λέω από πριν, εννοώ από το Φλεβάρι, να προσλάβουμε και ναυαγοσώστες, να προσλάβουμε και το προσωπικό, να τοποθετήσουμε και τα C-Track. Και μιλώντας για τα C-Track, αυτές τις ειδικές εγκαταστάσεις, να βγάλω κι εγώ έτσι την αγωνία μου προς τους γονείς. Τα C-Track δεν είναι για να κάνουν σουλήθρα τα παιδιά τους. Δεν είναι για να ρίχνουν άμμο πάνω. Ας τα εκπαιδεύσουν λιγάκι. Τα C-Track είναι για κάποιους ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα και που με μόνο αυτόν τον τρόπο μπορούν να απολαύσουν τη γαλήνη και τη δροσιά της θάλασσας. Ας τα δούμε λίγο τα πράγματα, όπως λέμε, ας πούμε, που βλέπουμε καθημερινά φωτογραφίες που κάποιος αδιανόητα ηλίθιος πάει και παρκάρει εκεί που είναι θέση για άτομο με ειδικές ανάγκες ή που αποκλείει οποιαδήποτε δίωδο για άτομο με ειδικές ανάγκες, ακόμα και για μια μητέρα με το καροτσάκι του παιδιού της. Ας δούμε λιγάκι ως κοινωνία τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε όλη αυτή την ιστορία. Έχουμε τον κύριο Μεργαλιάνο, σας ακούμε μια χαρά κύριε καθηγητά. Μπορούμε να βγούμε αμέσως αν είστε και εσείς έτοιμος. Μπορούμε να βγούμε κύριε καθηγητά, έχουμε τον κύριο Μεργαλιάνο. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μας. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Να ρωτήσω τον κόντρο μας το okay. Ωραία. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για μας να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής. Δεν ξέρω αν με ακούτε, κύριε καθηγητά, με ακούτε? Σας ακούω, κύριε Μητυλινέ. Ωραία. Λέω ότι να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι εκτός από ένας πολύ γνωστός καθηγητής που σας βλέπουμε και σας παρακολουθούμε τακτικά στα λεγόμενα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, είστε και ένας φανατικός φίλος της Σαντορίνης ή κάνω λάθος? Ακριβώς. Είμαι στη Σαντορίνη. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαι εδώ στα Βορεινά, στον πύργο. Σε φίλους, καταρχάς χαίρομαι που τα ξαναλέμε από κοντά, στην αγαπημένη Σαντορίνη. Και βεβαίως η εμπιστοσύνη μου, η αγάπη μου είναι δεδομένη και ο θαυμασμός για το νησί. Αλλά βέβαια είναι και η εμπιστοσύνη που είχα. Σας ενημερώνω ότι εμβολίασα τα παιδιά μου. Ήταν στην ηλικία 12 με 15 ετών, τα εμβολίασα στη Σαντορίνη. Α, εδώ εμβολιάσατε τα παιδιά σας στη Σαντορίνη? Βεβαίως, εδώ. Είχα κλείσει από Αθήνα, είχα επικοινωνήσει εδώ και με τον νησί και με το φίλο μου τον Μάκη τον Ζόρζο. Του λέω, κοίταξε εδώ, θα φέρω τα παιδιά να τα εμβολιάσω εδώ. Και ξεκίνησα τους εμβολιασμούς πριν, τα εμβολίασα πριν από μία εβδομάδα. Και ήταν όλα πολύ ωραία στο νοσοκομείο και χάρηκα ιδιαίτερα για την οργάνωση που είχατε εδώ και γι' αυτό δίνω τα συγχαρητήριά μου. Ωραία. Τώρα, εμείς βέβαια είναι εδώ και ο συνάδελφός μου ο Δημήτρης ο Πράσος. Αν δεν τον ακούτε, θα προσπαθήσω εγώ να σας μεταφέρω τη τυχόν ερώτηση που πρέπει να κάνει. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, η ερώτηση που έχουμε να σας κάνουμε τώρα, επειδή κάποια νησιά μας, ξέρετε ότι μας βλέπουν στα 24 κατοικημένα κυκλαδονήσια μέσα από την πλατφόρμα της Digia και με ενδιαφέρον θα περιμένω να ακούσουν από ένα τόσο γνωστό γιατρό που συμμετέχει μάλιστα και στην επιτροπή που παίρνει τις αποφάσεις εδώ στην Ελλάδα ή που εισηγείται στην κυβέρνηση να πάρει τις αποφάσεις. Να μας πείτε πώς βλέπετε αυτή την αύξηση των κρουσμάτων στα νησιά μας. Μας λένε, είναι ανησυχητικό λίγο στην Άξο και στη Μύκονο πάλι σήμερα. Όλη αυτή η κατάσταση, κύριε καθηγητά, εσείς πώς την έχετε εκτιμήσει, αυτή την άνοδο των κρουσμάτων στα νησιά των Κυκλάδων? Ως ένα βαθμό, αγαπητέ κύριε Μητυλινέ και κύριε Πράσο, ήταν αναμενόμενη. Ήταν αναμενόμενη διότι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα στα δημοφιλή νησιά. Το καλό με τη Σαντορίνη, εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση, ότι είναι ακόμα αντέχει. Είναι στο πορτοκαλί που λέμε, δεν είναι στο κόκκινο όπως είναι η Μύκονος και τα νησιά που αναφέρατε προηγουμένως. Ήταν αναμενόμενη διότι καταλαβαίνουμε δεν μπορείς να τα βάλεις με την ανθρώπινη σκέψη και τη χαλαρότητα που βεβαίως επιφέρει το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, αυτό που μπορεί να κάνεις είναι να εφαρμόζεις κατά το δυνατόν τα μέτρα τα οποία χρειάζονται και στις ξενοδοχειακές μονάδες και στα δωμάτια τα ενοικιαζόμενα. Δηλαδή δεν είναι τίποτα συγκλονιστικό να παίρνεις τα μέτρα, να έχεις το αντισηπτικό σου, να φοράνε μάσκα όταν καθαρίζουν το δωμάτιο ή όταν είσαι σε κλειστό χώρο να φοράς μάσκα οπωσδήποτε. Πράγμα το οποίο με ευχαρίστησε είδα εδώ στον πύργο, εδώ που μένω. Θα υπάρξουν και άνθρωποι που θα πούνε «Καλά, εμείς είμαστε πιο ανοιχτοί τύποι στη Σαντορίνη ή στη Μύκονο ή παντού, δεν θα χρησιμοποιήσουμε μάσκα». Αυτό είναι κατακριτέο, χωρίς βέβαια να μπορούμε να τους πούμε «Δεν είναι ωραίο να κουνάμε το χέρι συνέχεια». Να κάνουμε έκκληση χρειάζεται. Ναι. Αγαπητοί μου συμπολίτες, πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε.
μας περιμένει εξάλλου ένα Σεπτέμβρης και ένα Οκτώβρη που δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα. Αυτή είναι και η επόμενη ερώτηση, κύριε καθηγητά, που μας βάζουν οι Σαντορινοί εδώ επιχειρηματίες, αλλά πιστεύω κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να βάζουν και οι υπόλοιποι Κυκλαδίτες επιχειρηματίες. Φοβούνται μην κλείσουμε το Σεπτέμβρη. Αναρωτιούνται μέχρι πού θα πάει η τουριστική περίοδος. Ποιος μπορεί να τους δώσει μια απάντηση ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, ημερομηνία συγκεκριμένη για να μας κλείσουν και χάσουμε ό,τι, εν πάση περιπτώσει, καταφέραμε να κερδίσουμε με πολύ μεγάλο κόπο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο? Δεν θα κλείσει τίποτα, ακόμα και να εφαρμοστούν μέτρα περιοριστικά του mini lockdown λεγόμενου, που δεν είναι ακριβώς lockdown, τύπου Μυκόνου, να το πω έτσι. Αυτό δεν μειώνει την τουριστική περίοδο. Αυτό λοιπόν το οποίο έρχεται σε συνέχεια αυτού που είπα προηγουμένως, αγαπητοί μου, κάντε ό,τι μπορείτε ώστε να έχουμε την τουριστική περίοδο που σας αξίζει. Και η τουριστική περίοδο της Σαντορίνης είναι μέχρι τον Οκτώβριο, μέχρι τον Νοέμβριο που τολμώ να πω. Αν λοιπόν τα πράγματα είναι με μια σύνεση, κοινό νου θέλουμε, αγαπητοί. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά και το λέτε συνέχεια, σας παρακολουθώ και το λέτε συνέχεια και εσείς, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακολουθούμε τα πρωτόκολλα. Εντάξει, όπου υπάρχει συνωστισμός, ακόμα και στην Ία που πήγα μία βόλτα, εντάξει, είναι λογικό στα σοκάκια να μην μπορείς να μην έρχεσαι σε επαφή άμεση με τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους σου που κάνουν βόλτες. Εκεί, αν μπορείς, φόρεσε και τη μάσκα. Επιβάλλεται και εκεί. Δεν έχουμε πει ποτέ εξάλλου από την Επιτροπή από την αρχή ότι βγάλτε τις μάσκες παντού. Λέμε στους κλειστούς χώρους μάσκα, λέμε ότι όταν είναι συνωστισμός και στους εξωτερικούς μάσκα. Είδα με μεγάλη χαρά και στην εκδήλωση που έκανε η Θηραϊκή Εταιρεία Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών στο Μουσείο της Ντομάτας, τι ωραία που ήταν τα πρωτόκολλα. Είπε ότι είναι σε απόσταση, φοράγανε τις μάσκες, έμπαιναν μέσα λίγοι-λίγοι με τις μάσκες τους. Μπορούσαν να δουν τα εκθέματα τα οποία ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Το ίδιο με φυσικά και στο ακροτήρι που επισκέφτηκα τον αρχαιολογικό χώρο, που εντυπωσιάστηκα από την τάξη και την τήρηση των μέτρων. Δεν χρειάζεται τίποτα συγκλονιστικό. Κοινός νους. Αν λοιπόν τα εφαρμόσουμε όλα, πιστεύω ότι θα μας βγάλει φέτος η περίοδος η τουριστική μέχρι τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, όποτε είναι τέλος πάντων να διαρκέσει. Και μετά, πάνω απ' όλα. Και μετά κύριε καθηγητά, χάος. Κλείσιμο. Όχι. Το χειμώνα στα σπίτια μας με χιλιάδες κρούσματα όπως ακούγεται. Ακούστε, αυτή τη στιγμή αν αυξηθούν οι εμβολιασμοί, έχουν πέσει οι εμβολιασμοί, το ξέρετε και εσείς, το ξέρω και εγώ. Ναι. Πρέπει λοιπόν να εμβολιαστούν οι άπαντες. Να πω και κάτι άλλο που πιθανώς το ξέρετε, πιθανώς όχι. Αυτή τη στιγμή σε ένα μήνα τελειώνει και η μελέτη και για τα παιδιά 4 με 12. Δηλαδή τώρα η πιο μικρή ομάδα ήταν 12 με 15. Θα εμβολιαστούν και τα παιδιά. Αλλά πάνω απ' όλα είναι αμαρτία από το Θεό. Άνθρωποι οι οποίοι είναι ευπαθείς ομάδες, άνθρωποι που είναι μιας ηλικιακής κατηγορίας, να μην εμβολιάζονται. Δεν έχουμε άλλο όπλο στην παρούσα φάση. Θα έχουμε, ναι, θα έχουμε. Το λέω με σιγουριά αυτό. Μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες, πέραν των μονοκλονικών αντισωμάτων που είναι πιο δύσκολο γιατί γίνονται ενδοφλέβια ή υποδόρια, θα έχουμε πρώτα ο Θεός και χάπι. Θα είναι, ξέρω εγώ, όπως δίνουμε στην γρήπη, όπως ξέρετε, το γνωστό ταμιφλού, θα έχουμε και αυτό. Άρα, ο χειμώνας με υψηλό εμβολιαστικό επίπεδο, με νέα φάρμακα και μονοκλονικά αντισώματα, δοφλέβια και τα χάπια που θα έχουμε πρώτα ο Θεός μέχρι τέλος του χρόνου, θα είναι μια διαφορετική επιδημία. Και θα είναι διαφορετική επιδημία, ακόμα και τα κρούσματα να αυξάνονται, δεν θα έχουμε τους θανάτους. Δεν θα έχουμε τη μεγάλη πίεση του συστήματος και πάνω απ' όλα τους συνανθρώπους μας να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Και τώρα έχουμε εμβολιασμένους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή είναι οι μειονότης, που μπορεί να μείνουν μία-δύο μέρες στο νοσοκομείο, έχοντας κάνει το εμβόλιο, αλλά δεν κινδυνεύει η υγεία τους. Πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Μάλιστα. Και αυτό πρέπει να πράξουμε. Ωραία. Κάτι θέλει να ρωτήσει ο Δημήτρης ο Πράσος. Κύριε καθηγητά. Θα το μεταφέρω εγώ, αν δεν τον ακούτε, κύριε καθηγητά. Κύριε καθηγητά. Τον ακούω την κύριε Πράσο. Έχουμε, εκτός από αυτό που αντιμετωπίσαμε στην αρχή, έχουμε και τις μεταλλάξεις. Μάλιστα. Περιμέναμε ότι το καλοκαίρι με τις υψηλές θερμοκρασίες οι ιοί θα υποχωρήσουν. Δεν υποχωρούν. Σε λίγο καιρό θα έχουμε και τον καθιερωμένο εμβολιασμό για τις κοινές και τους κοινούς ιούς της γρήπης κτλ. Υπάρχει έτσι μια σχετική άποψη για το πώς θα αλληλεπιδράσουν όλα αυτά? Πολύ ωραία ερώτηση, κύριε Πράσο, και στον κύριο Μητυγινέο και σε εσάς συγχαρητήρια, γιατί είστε πολύ υψηλό επίπεδο εκπομπή. Έχω εμπειρία από όλα τα κανάλια. Δεν υπάρχει λοιπόν, κύριε Μητυλινέ,
το περιφερειακό κανάλι ή το κεντρικό. Είναι η αξιοπιστία και η σοβαρότητα του καναλιού που κάνει το κανάλι διαφορετικό. Επανερχόμενο στην ερώτηση του κυρίου Πράσου. Βεβαίως ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρχει αλληλεπίδραση. Προσφάτως, προδεκαημέρου, δημοσιεύτηκε σε μεγάλο επιστημονικό περιοδικό τι θα γίνει όταν θα έχουμε την επιδημία του COVID, της γρήπης και ενός άλλου ιού που λέγεται αναπνευστικός συγκυτιακός. Κυρίως προσβάλλει τα νεότερα μέλη της κοινωνίας, αλλά και τα μεγαλύτερα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι θα πάμε και σε εμβολιασμό για τη γρήπη. Πέρυσι η γρήπη ήταν σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο λόγω των μασκών. Λέω λοιπόν, αν το χειμώνα δεν είπε κανένας θα βγάλουμε τις μάσκες, αλλά θα είμαστε πιο ασφαλείς με τους εμβολιασμούς. Η αλληλεπίδραση λοιπόν που μπορεί να υπάρξει από τη γρήπη και τον COVID και τον RSV, τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό, υπάρχει. Δεν πιστεύουμε ότι θα μεταδοθεί γενετικό υλικό από τον έναν ιό στον άλλον, αλλά τέλος πάντων θα κάνει πιο δύσκολη τη ζωή των γιατρών όταν ένας άνθρωπος έχει κοινά συμπτώματα και στους τρεις αυτές ιώσεις και θα προσπαθεί να δει τι είναι από τα τρία. Είναι η γρήπη, είναι ο COVID, είναι ο RSV. Εκεί λοιπόν έχουμε το μεγάλο όπλο και μεγάλη επάρκεια των διαγνωστικών τεστ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας θυμίζω, αγαπητοί μου φίλοι, ότι πέρυσι δεν είχαμε ούτε εμβόλια. Πέρυσι δεν είχαμε και τόσα διαγνωστικά τεστ. Φέτος λοιπόν μπαίνουμε στη νέα σεζόν, δεν πρέπει να φοβάται ο κόσμος, με εμβολιαστικό υψηλό πρώτα ο Θεός, με διαγνωστικά τεστ και βεβαίως με γνώση καλύτερη της κινητικότητας και της εξέλιξης του ιού. Δεν είμαστε άοπλοι. Έχουμε όπλα. Το μεγαλύτερο όπλο από όλα όμως είναι ο νους μας, ο κοινός νους. Και αυτό πρέπει ως Έλληνες, βλέπουμε, θαυμάσαμε και εγώ και τα παιδιά μου και η γυναίκα μου τα εκθέματα της αρχαίας Θήρας. Οι άνθρωποι αυτοί τόσους αιώνες πριν προφανώς είχαν πολύ υψηλό νοητικό επίπεδο και γνωσιακό επίπεδο. Ας χρησιμοποιήσουμε κι εμείς και στο μικρότερο δυνατό οι νέοι Έλληνες τον κοινό νου. Ας πάμε να εμβολιαστούμε, ας κρατάμε τα μέτρα, ας φοράμε τις μάσκες εκεί που χρειάζεται και νομίζω ότι και ο χειμώνας θα πάει καλά. Τα σχολεία ξεκινούν 14 Σεπτέμβρη. Περιμένουμε να έχουν εμβολιαστεί όλοι οι εκπαιδευτικοί και φυσικά πολύ μεγάλος αριθμός των παιδιών τα οποία πηγαίνουν στο την τελευταία τάξη του Δημοτικού και φυσικά γυμνάσιο και λύκειο. Αν τα προσέξουμε, θα έχουν καλά. Ωραία. Κύριε καθηγητά, γιατί αυτός ο πόλεμος από ομάδες πολιτών στο εμβόλιο, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω, να το συνειδητοποιήσω. Όταν κάποιος αρρωσταίνει, εδώ συζητάμε καμιά φορά με τον Δημήτρη τον Πράσο και λέμε, όταν κάποιος αρρωσταίνει, δεν πάει ας πούμε σε μια ομάδα ανθρώπων που αντιδρά για ένα συγκεκριμένο. Πάει στον γιατρό του. Αν πάθησε ένα πρόβλημα με την καρδιά σου, θα πάει στον καρδιολόγο ή άλλο μέρος του σώματος. Γιατί όμως στο συγκεκριμένο θέμα του COVID-19, όταν όλοι οι επιστήμονες, οι κορυφαίοι επιστήμονες και όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά από όλο τον κόσμο, συστήνουν και κάνουν κλήσεις να εμβολιαστούμε, γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση? Εσείς που είστε μέσα στην Επιτροπή, πιστεύω θα έχετε κάποιες πληροφορίες να μας δώσετε. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να τα βάλεις με το μυαλό των ανθρώπων. Και επίσης, να σου πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν καλοί και κακοί δημοσιογράφοι. Καλοί και κακοί μηχανικοί. Έτσι το ίδιο υπάρχουν καλοί και κακοί γιατροί. Δεν το λέω με την κακή έννοια, το λέω ότι δεν είναι πληροφορημένοι. Τώρα από εκεί και πέρα. Θα σας πω το εξής. Είχα δει στο Google όταν πρωτοβγήκε ο ηλεκτρισμός το 1800 τάδε. Ναι. Οι δημοσιεύσεις που υπήρχαν θα πεθάνουμε όλοι από τον ηλεκτρισμό ήταν πάμπολες. Το θέμα των εμβολίων. Εδώ δημοσιεύτηκαν ακόμα και σε μεγάλα περιοδικά προ πολλών ετών ψεύτικα στοιχεία ότι ας πούμε έκανε αυτισμό ή έκανε τώρα κάποια εμβόλια όπως της υπατήτηδος. Το οποίο ήταν ψεύτικα και απεσήλθη η δημοσίευση. Ο ανθρώπινος νους, ο ανθρώπινος εγκέφαλος μερικές φορές ρέπει όχι στο κακό, στο λάθος. Δεν είναι κακό, δεν μου αρέσει. Στην συνωμοσιολογία, κύριε καθηγητά, να σας πω κάτι. Για αστείο, κάθισα προχθές, επειδή ο καθένας μας έχει ένα ντεπόν ή μια ασπιρίνη, εγώ παίρνω ντεπόν αν έχω κανένα πονοκέφαλο, και κάθισα και είδα τις πιθανές παρενέργειες ενός ντεπόν. Λέω, αν τις έβγαζα στο διαδίκτυο, θα εξεγείρονταν όλος ο κόσμος εναντίον της εταιρείας που βγάζει τον ντεπόν. Απολύτως δίκιο έχετε. Και στην ασπιρίνη το ίδιο. Τι να πούμε τώρα. Δεν είναι, ξέρετε, το σημαντικό είναι να μπορούμε να απαντάμε επιστημονικά με στοιχεία. Η ιατρική είναι μια επιστήμη, η οποία είναι θετική επιστήμη, δεν είναι θεωρητική. Έχουμε λοιπόν τις αποδείξεις.
Πρώτος το είπε ο Ιπποκράτης, μη στηρίζεστε σε κενές φλιαρίες, αλλά μόνο σε αποδείξεις. Και αυτό ο Ιπποκράτης τώρα τόσα χρόνια πριν, τόσες χιλιάδες χρόνια πριν. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως έχουμε αποδείξεις. Λένε πως επηρεάζει το mRNA, το γενετικό υλικό, μα το εξηγήσαμε, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Λένε πως θα μας κάνει με ουρά, δεν ξέρω ότι θα κολλάνε τα κουτάλια, αλλά αυτά είναι αστεία και νομίζω πως γελάει ο κόσμος. Στο κυρίαρχο όμως ερώτημα, υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες? Ναι, υπάρχουν. Σε κανένα εμβόλιο, σε κανένα φάρμακο, όπως είπατε κύριε Πράσο, δεν είναι άμυρα ανεπιθυμήτων ενεργειών. Ποιο είναι το ζητούμενο? Αν είναι σπάνιες, ένα, και αν είναι αντιμετωπίσιμες, δύο. Θα υπάρξουν και σοβαρές, βεβαίως. Ένα ανά 10 εκατομμύρια ή ανά 20 εκατομμύρια θα υπάρξουν. Τι να κάνουμε όμως? Να μην προστατεύσουμε, θωρακίσουμε την κοινωνία για τη σπάνια αυτή ανεπιθύμητη ενέργεια? Δεν γίνεται αυτό. Άρα. Η απάντηση είναι ό,τι λένε οι μεγάλοι οργανισμοί, WHO, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, CDC των Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκό CDC, όλες οι εταιρείες οι επιστημονικές και πάνω απ' όλα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το αντικείμενο αυτό πάρα πολλά χρόνια. Δεν παραγνωρίζουμε το Φάουτσι. Ο Φάουτσι στην Αμερική είναι ένα από τους κορυφαίους επιδημιολόγους στον κόσμο, ίσως ο κορυφαίος. Ο άνθρωπος αυτός με μελίχιο τρόπο, με προσπάθεια να πείσει τους συνανθρώπους και στην Αμερική τα ίδια γίνεται. Ο άνθρωπος λοιπόν τα εξηγεί και τους τα λέει. Τώρα, ακόμα και πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών τον είχαν απαξιώσει, ενώ αναφέρομαι στον πρόεδρο Τραμπ προηγουμένως. Τι να κάνουμε, έτσι είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Κύριε καθηγητά, υπάρχει περίπτωση, ρωτούν τηλεθεατές, να κρύβονται τα κρούσματα από κάποια συγκεκριμένα σημεία της Ελλάδας? Υπάρχει τρόπος δηλαδή να κάνει κάποιος ένα rapid test ή ένα self test και να μην δηλωθεί, να είναι θετικό και να μην δηλωθεί και να μην έχουμε πραγματική εικόνα? Προφανώς τα self-test μπορεί να μην δηλωθούν. Αφού είναι self, το κάνεις μόνος. Αν δεν το δηλώσεις, δεν το ξέρω. Τα υπόλοιπα είναι υποχρεωμένα βάσει νόμου τα εργαστήρια που διενεργούν για το rapid, είτε το μοριακό έλεγχο, να το αναφέρουν στην πλατφόρμα, στο Μητρό Ασθενών. Είναι υποχρεωμένοι. Τώρα, αν υπάρχει σπάνια που δεν τα αναφέρουν, δεν νομίζω. Το self-test βεβαίως δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Εξάλλου, έχουμε και παράλληλα μελέτες οι οποίες δείχνουν πόσο τις εκατό έχουν έρθει σε επαφή ο πληθυσμός με δειγματοληπτικούς ελέγχους ανά την Ελλάδα, σε διάφορα σημεία. Έχουμε και αυτό λοιπόν το βαρόμετρο και έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι οι περιπτώσεις που δεν αναφέρονται είναι ελαχιστότατες. Αυτά που βλέπετε, αυτά είναι τα κρούσματα. Οπότε, αυτά που βλέπετε, ναι, ναι, αυτές είναι τις εισαγωγές. Οπότε, συνοψίζοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε, θα πρέπει να πούμε ότι από εμάς εξαρτάται εάν παραμένουμε πορτοκαλί ή κοκκινίζουμε, αν Φράβο. Τηρούμε τα μέτρα, αν φοράμε τις μάσκες μας. Έχουμε πανηγύρια, κύριε καθηγητά, όπως ξέρετε. Και έχουμε πανηγύρια πολλά, ειδικά μεθαύριο. Έχουμε σε πάρα πολλές εκκλησίες και εμείς εδώ και στα υπόλοιπα Κυκλαδονίσια. Έχουμε την Παναγιά στην Τίνο, έχουμε την Παναγιά την Κατονταπηλιανή στην Πάρο και άλλες μεγάλες εκκλησίες στη Σύφνο κλπ. Έχουμε και εμείς εδώ δύο πανηγύρια ή μάλλον περισσότερα πανηγύρια. Τι πρέπει να προσέξουμε λοιπόν, να πούμε άλλη μια φορά στους πολίτες που μας ακούν και μας παρακολουθούν με ενδιαφέρον, πιστεύω, αυτές τις μέρες του Αυγούστου? Θα ήθελα να πω στους συμπολίτες μας να φοράνε τη μάσκα όταν υπάρχει συνωστισμός, στο τραπέζι που κάθονται σε οι γνωστοί μεταξύ τους και ιδανικά αυτοί οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι θα πρέπει να το λένε και να μπορούν να έχουν, αν θέλετε, μια ομάδα. Οι μη εμβολιασμένοι ιδανικά θα έπρεπε να κάνουν ένα self-test πρώτου πάνω στο πανηγύρι, παραδείγματος χάρη. Είδαμε και σε γάμους και σε πανηγύρια να πηγαίνουν και να κολλάει, όχι νύφη και γαμπρός, ή μπορεί και αυτό, αλλά τέλος πάντων κάποιοι οι οποίοι παρίσταν το εκεί. Αν λοιπόν, αν ήταν το ιδανικό σενάριο να πηγαίναμε όλοι να κάναμε την προηγουμένη του πανηγυριού self-test, να κάναμε ένα self-test και να πηγαίναμε στο πανηγύρι με ασφάλεια και για εμάς και για τους συνανθρώπους μας. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να προτάξουμε και κάτι το οποίο παρέλειψα να πω για την τρίτη δόση. Κατά πάσα πιθανότητα τρίτη δόση μπορεί να υπάρξει. Όχι τώρα άμεσα. Άμεσα μπορεί να γίνει με τις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους. Αλλά αργότερα μπορεί να υπάρξει και τρίτη δόση για να μην μου λένε ότι κάποιοι ότι τα εμβόλια έχουν αποτύχει. Δεν έχουν αποτύχει. Έχουμε μάθει ότι και με τις μεταλλάξεις να τις αντιμετωπίζουμε. Οτιδήποτε χρειαστεί από θέματα εμβολιασμού θα γίνει.
Ας κοιτάξουμε τώρα το σύντομο που είπατε πάρα πολύ καλά, αγαπητοί φίλοι, τα πανηγύρια μας, οποιασδήποτε συναθρήσεις, να τα κάνουμε με τάξη. Είδα και εδώ και στον πύργο που είδατε, έχουν εκδηλώσει, οι εκδηλώσεις γίνανε υποδειγματικά. Ναι, και σήμερα αυτό... υπάρχει μια εκδήλωση εκεί, στον πύργο. Σήμερα ακριβώς. Υπάρχει μια παραδοσιακή, με παραδοσιακή μουσική. Ακριβώς. Νομίζω λοιπόν είμαστε αρκετά έξιμοι και μιλάμε για τη Σαντορίνη τώρα, έτσι, και τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια. Ο μινωικός πολιτισμός ήταν, μάλλον ο Κυκλαδικός, ήταν πριν από τον μινωικό πολιτισμό, όπως πάντα πράγματα. Οπότε επικαλούμε λοιπόν την εξυπνάδα και την ενάργεια των ανθρώπων που κατοικούν στις Κυκλάδες και βεβαίως όλη την Ελλάδα, αλλά μια και είμαι εδώ, για εδώ μιλάω, να πράξουν αυτό το οποίο θα βάλουν το μυαλό τους να σκεφτεί. Και πραγματικά σας αξίζουν συγχαρητήρια και στους δύο και στο κανάλι, ότι κάνετε τέτοιες εκπομπές ενημερωτικές και εσείς με την γνώση σας και τις δυνατότητές σας ενημερώνετε τον κόσμο. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε καλή διαμονή. Δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα μείνετε ακόμα. Υποθέτω ότι θα χαρείτε τις ομορφιές του νησιού μας, γιατί το αγαπάτε πολύ. Και θέλω να ελπίζω ότι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, καθώς μάλλον θα τα ξαναπούμε όταν φτάσετε στην Αθήνα κάποια στιγμή, θα έχετε να μας πείτε ευχάριστα, πολλά ευχάριστα. Θα έχω. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Δημήτρη, θες να κάνεις κάποιο σχόλιο λίγο πριν... Όχι, απλά άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τον καθηγητή, τον κύριο Γαργαλιάνο. Έχουμε μιλήσει και οι δύο μαζί του και έχω μιλήσει και εγώ στο παρελθόν. Νομίζω ότι έκανες και μια εύστοχη ερώτηση που αφορά κυρίως σε αυτές τις μέρες. Δηλαδή, τα πανηγύρια. Ναι. Σου λέει ο άλλος. Που δεν τα είχαμε ούτε πέρσι, πρέπει να πούμε έτσι. Και... Σου λέει ο άλλος, βρε το πανηγύρι, την παράδοσή μας. Ναι. Δεν είναι όμως το πανηγύρι και η παράδοσή μας. Είναι αυτή τη στιγμή και η στοιχειώδης αυτοπροστασία. Αν του πεις, βρε μην πας στο πανηγύρι, ας το λιγάκι. Άστο για μια πήγαινε φορά. Και τήρησε τα μέτρα, γιατί τώρα δεν μπορεί να τήρησε πάρει, κάποια μέτρα. Εντάξει, τήρησε κάποια μέτρα. Εδώ, ας πούμε, μου γράφουν και να το πω με την ευκαιρία, ότι στο πανηγύρι της Παναγιάς της Κύμησης, που είναι και χάρης και σε εμάς εδώ, Δημήτρη, ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια, ίσως να είναι και το μεγαλύτερο στη Σαντορίνη, λέει ότι οι κτήτορες της εκκλησίας θα προσφέρουν φαγητό. Ο Σύλλογος όμως των Ακροτηριανών περιμένει κάθε χρόνο αυτήν την ημέρα για να παρουσιάσει τα χορευτικά του. Λόγω των μέτρων με τον κορονοϊό δεν θα έχει ούτε μουσική ούτε χορευτικά. Εγώ ξέρω ότι και στην Επισκοπή τα παιδιά θα πάνε. Ναι. Θα πάνε, θα μαγειρέψουν και θα τα διανύμουν. Ναι. Δεν θα υπάρξει ο συνωστισμός αυτός. Και δεν πρέπει να υπάρξει συνωστισμός. Προφανώς αυτό προσπαθούμε να τους πούμε. Δεν είναι ότι κινδυνεύετε εσείς. Εσύ μπορεί τη ζωή σου να την πας όπως τη θέλεις. Όμως τη ζωή του διπλανού σου, όταν δεν φοράς μια μάσκα και πας σε ένα χώρο που θα μαζευτούν πολλοί άνθρωποι και θα έλεγα να μην μαζευτούν πολλοί άνθρωποι, και μην το πάτε στο θρησκευτικό ζήτημα, στο θαυματουργό κτλ. Γιατί σας θυμίζω ότι 16 από τις 25 μοναχές της Ιεράς Μονής Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης, παρεπιπτόντως ο Άγιος Νεκτάριος είναι και ο γείτονάς μου Άγιος εκεί που μένω στο Καμάρι. Α, ναι, μπράβο, ναι. Τον έχεις απέναντί σου. Τον έχω απέναντί μου. 16 από τις 25 μοναχές διαγνώστηκαν θετικές σε κορονοϊό. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει. Η επιστήμη εκ Θεού εκπορεύεται κι αυτή. Είναι η εκχώρηση της θεϊκής γνώσης πάνω στην ανθρώπινη φύση. Μην αρχίζουμε λοιπόν και βγάζουμε διάφορα τέτοια. Γιατί είδα και το χτεσινό, ας πούμε, το διάγγελμα του Πειραιός. Ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Έλα, λοιπόν, άσου τώρα αυτό τώρα, μην πάμε και η μέρα της Παναγιάς μεθαύριο. Μη μου ανοίγεις τέτοια θέματα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα της βοήθειας και της στήριξης της Σαντορίνης στους πυροπληκτούς. Πριν από λίγο ενημερώθηκα από τον φίλο τον Νίκο τον Μπάικα. Έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά τα παιδιά του Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Ακροτηρίου. Τα πράγματα που συγκέντρωσαν πάνε στις ροδιές Ευβοίας. Έχουν μιλήσει με τις τοπικές αρχές εκεί και έχουν συνοηθεί και θα πάνε ακριβώς στις ροδιές Ευβοίας. Τώρα, να πούμε ότι ο Ερυθρός Σταυρός συνεχίζει να παραλαμβάνει τα συγκεκριμένα πράγματα που έχουμε ανακοινώσει, τρόφιμα, φάρμακα κλπ.
10 με 12 και 6 με 8. Εθελοντική ομάδα επίσης 9 με 1 και 6 με 8. Το Moto Dark και οι φίλοι μας και συνάδελφός μας και συνεργάτη δάμας σύντομα, η Γεωργία Ιδιέλα, θα είναι εκεί όλη μέρα και τα παραλαμβάνει. 13 Αυγούστου, δεν έχει σήμερα, 13. Μέχρι σήμερα. Παρασκευή και 13. Μπράβο, Παρασκευή και 13. Μέχρι σήμερα θα συγκεντρώνει μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Από τις 7 μέχρι τις 9 ο Ποντιστικός Σύλλογος Πύργου θα συγκεντρώνει τρόφιμα επίσης και φάρμακα. Η αντιδήμαρχος, η κυρία Καλίτσα, έχει ξεκινήσει και συγκεντρώνει και μάλιστα έχω και φωτογραφίες να δείξω. Στο γιατί εμπορείο, ναι. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση, Δημήτρη, και αυτό είναι έτσι κάτι που μας. Χαροποιεί μας. Πάμε στο πρες λίγο να δεις ότι είναι εδώ η κυρία Καλίτση και η οποία ανέβασε και αυτή εντυπωσιασμένη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάτι και έγραψε ότι είναι ευχαριστεί τους Μποριανούς για την ανταπόκρισή τους σε αυτό το κάλεσμα που έκανε στον. Εδώ δείτε φωτογραφίες τώρα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Είναι από την αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου. Βλέπετε εδώ την κυρία Καλίτσα με ένα εθελοντή να μαζεύουν τόσα πολλά τρόφιμα. Άλλη εθελόντρια εδώ, Δημήτρη, η οποία πραγματικά και κοίταξε πόσα πράγματα. Αυτή είναι χθεσινοβραδινή εικόνα, νωρίς το βράδυ. Λίγες ώρες δηλαδή μετά την ανακοίνωση που έκανε η κυρία Αντιδήμαρχος. Δεν ξέρουμε μέχρι τώρα πόσα είναι, θα τα δούμε τη Δευτέρα. Τώρα να φύγουμε λίγο από το εμπόριο. Ναι, θες να πεις κάτι, ναι. Θέλω να πω. Να πεις ό,τι θες. Προσωπικό όμως. Προσωπικό. Φυσικά και συμπονώ την έβεια, αλλά λίγο και στη γενέτειρά μου την γορτινία. Μαζεύουνε και για εκεί, θα σου πω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Πολιτιστικός λοιπόν Σύλλογος Πύργου, είπαμε μέχρι τις 9 η ώρα απόψε. Στον Πολιτιστικό Σύλλογο του Εμπορίου, ο Δήμος και η κυρία Αντιδήμαρχος, θα συνεχίσουν να συγκεντρώνουν, δεν ξέρουμε μέχρι πότε. Αν η κυρία Καλίτσα μας ακούει αυτή την ώρα και μπορεί να μας ενημερώσει, γιατί δεν έχουμε ημερομηνία μέχρι ποια μέρα δηλαδή θα συνεχίσει. Το τοπικό συμβούλιο δεν έχουμε επίσης ημερομηνία, οπότε συνεχίζεται η προσπάθεια μέχρι και την Πέμπτη. Μέχρι και χθες ήταν, μέχρι και την Πέμπτη. Οπότε τελείωσε η ΙΑ. Τώρα, ελπίζω να μην εννοεί την επόμενη Πέμπτη, θα τα ξεκαθαρίσουμε τη Δευτέρα. Η ομάδα γυναικών Σαντορίνης πάει τις δικές της προσφορές στο χώρο του Ερυθρού Σταυρού που είναι πίσω από το επαρχείο ή στο πρακτορείο του κυρίου Άγγελου Δρόσου. Θέλω να πω στις μεταφορικές για άλλη μια φορά στον Άγγελο τον Δρόσο, στον κύριο Χάλαρη, στη Θηραϊκή και τις άλλες. Και στον κύριο Φίλιππα. Και στο Φίλιππα, βέβαια, για το Φίλιππα θα είχα να πω μετά. Που πάνε τα πράγματα εκεί, πολλά μπράβο. Η Ιερά Μητρόπολη Θύρας Αμοργού και Νήσων, στη μεταφορική Φίλιππας. Ξέρετε που βρίσκεται εδώ κοντά μας. Είναι όπως πάτε προς τη Μεσαριά, στρίβεται αριστερά μετά το νεκροταφείο του Καρτεράδου. Υπάρχει ένας λογαριασμός 351, τον βγάλαμε και με κάρτα χθες το απόγευμα. 351 553 026 Παύλα 11 με αιτιολογία υπέρ των πυρόπληκτων. Επίσης, στο Βουρβούλο, στον Άγιο Ευστράτιο, συνεχίζει το τοπικό συμβούλιο και οι νέοι του Βουρβούλου να συγκεντρώνουν τρόφιμα, φάρμακα για τους συμπολίτες μας που έχουν πραγματικά δεινοπαθήσει αυτές τις μέρες και να σας ξέρει τι θα γίνει. Τώρα βέβαια έχουν ανακοινωθεί κάποια μέτρα. Θες να κάνεις κάποιο σχόλιο για να πάμε στα site, γιατί η ώρα περνά. Θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος, ενθουσιασμένος θα έλεγα, που είδα τέτοια κινητοποίηση. Και θέλω να πω επίσης ότι παρότι είμαστε μακριά και μας χωρίζει θάλασσα και από την Εύβοια και από την μακρινή πατρίδα μου, την Κορτινία, υπάρχει και μια ανάγκη για φάρμακα που αφορούν σε ζωικό κεφάλαιο, σε ζώα, τα οποία επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Υπάρχουν ήδη στο διαδίκτυο κάποιοι κατάλογοι που λένε τι φάρμακα χρειάζονται οι κτηνίατροι αυτών των περιοχών και καλό θα είναι, εκτός από τα τρόφιμα, μακράς διάρκειας, δηλαδή μακαρόνια, ρύζια, φασολιά ή οτιδήποτε άλλο, να δούμε λιγάκι και το θέμα των φαρμάκων και για ανθρώπους, δηλαδή αντιεκαμβατικά φάρμακα ή οτιδήποτε άλλο, και για τα ζώα, ούτως ώστε να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια, η οποία πάει πάρα πολύ καλά. Ωραία. Λοιπόν, να πω ότι έκανα ένα λάθος στο Βουρβούλο. Δεν τα συγκεντρώνει το τοπικό συμβούλιο που είπα, τα συγκεντρώνει η Εκκλησία, η Ενωρία εκεί. Η Ενωρία του Αγίου Στρατίου. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε στα site ένα λεπτό. Τα κατακάντα δούμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ό,τι θέλεις. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο santorinipress.gr να πούμε ότι είναι αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Θα έχουμε άφιξη και πρέπει η αστυνομία και το λιμεναρχείο να κοιτάξει να δει τι θα γίνει με όλο αυτόν τον κόσμο που θα φτάσει σήμερα και τις επόμενες μέρες.
Δημήτρη, χθες, προχθές η ουρά ήταν από τον Αθηνιό μέχρι τα Φυρά. Απίστευτο. Και εντάξει, πρέπει τουλάχιστον και εμείς να δίνουμε χώρο στους επισκέπτες. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Να μην πηγαίνουμε με το αυτοκίνητό μας στο κέντρο της πόλης και κυρίως στα σημεία που υπάρχει μεγάλη κίνηση. Πάμε παρακάτω. Ικανοποιημένη από την ανταπόκριση των Μποριανών η αντιδήμαρχος κυρία Βάλβη και εκτείναξη των κρουσμάτων στην Άξο. Είχαμε 42 κρούσματα στην Άξο, είχαμε 21 στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, είχαμε 23 στη Μύκονο και 30 στην Πάρο. Πάρος, κυρίως Νάξος, αλλά και Πάρος φαίνεται ότι έχουν πρόβλημα. Φαίνεται ότι έχουν πρόβλημα και πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι συμπολίτες μας εκεί. Χωρίς μουσική, όπως είπαμε, και χορευτικά η γιορτή στην Παναγία την Κοίμηση, το ανακοινώσαμε ήδη και το αποκλειστικό που είχαμε χθες με τον κύριο Δήμαρχο της Μήλου για το θέμα του ναυαγίου. Πάω στα νέα της Σαντορίνης να δούμε τι έχει στην πρώτη σελίδα. Έχει την είδηση για τις γαλάζιες σημαίες, μια ανακοίνωση που έστειλε πριν από λίγο ο Δήμος, ότι κυματίζουν 6 γαλάζιες σημαίες της Σαντορίνης. Και άμα ανοίξουμε και τη φωτογραφία, δεν ξέρω εάν θα τις δούμε λιγάκι πιο αναλυτικά. Ναι, είναι δύο στο Καμάρι και δύο στο Καμάρι είναι εδώ. Είναι όλες, πρώτα απ' όλα είναι όλες στη δυτική, είναι στην νοτιοδυτική πλευρά του νησιού. Είναι δύο στο Καμάρι, αυτές εδώ οι δύο που βλέπετε. Είναι μία στην Κολάδα, νομίζω, από πίσω, εδώ στην περιοχή Κολάδα. Είναι δύο στον Άγιο Γιώργη και είναι μία λίγο λιγάκι πιο μακριά στον Περίβολο. Αυτές είναι οι 6 σημαίες, τις οποίες πήρε ο Δήμος και έβγαλε την ανακοίνωση που βλέπετε από κάτω. Και βέβαια ο Δήμαρχος αναφέρει ότι είναι πολύ ικανοποιημένος από αυτήν την υπόθεση. Πάμε στο επόμενο θέμα, στα νέα της Σαντορίνης πάντα. Ένα ευχαριστήριο του Πτωχοκομείου Θήρας για τις προσφορές. Κάποια στιγμή, Δημήτρη, θέλω να ασχοληθούμε με το Πτωχοκομείο, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα, μας λένε κάποιοι ακροατές. Εσύ που έχεις και καλή σχέση με τον κύριο Πρόεδρο, αν μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί του. Τι αλλάζει στο κυβερνητικό σχήμα, το γνωρίζουμε όλοι. Ενημέρωση της Βουλής για τις πυρκαγιές από τον Πρωθυπουργό και 13 Σεπτεμβρίου η έναρξη της σχολικής χρονιάς. Πάω. Περίμενε. Ναι. 13 Σεπτεμβρίου η έναρξη. Ναι. Okay. Ναι. Να ξέρετε ότι εμβολιασμένοι, εντάξει, οι ανεμβολίαστοι θα πρέπει να κάνουν rapid test, τα οποία θα τα πληρώνουν από την τσέπη τους. Αυτά. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Πάω στην Άξο, στον Άξο Times, της φίλης μας της Πόπης. Κορονοϊό στο τραπέζι, το lockdown για την Άξο. Το είπαμε χθες και πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εκεί στην Άξο. Πρέπει να έχετε το νου σας. ΕΟΔΗ, κορονοϊός, 960 rapid test στις Κυκλάδες, 10 τα θετικά στην Άξο. Από αυτούς τους ελέγχους και βαρύ πένθος πέθανε ο καθηγητής κύριος Γιάννης Ποσάντζης. Ακυρώνει τη βραδιά κακαβιά στο Φίνικα της Ήρου. Είναι οι ακυρώσεις των εκδηλώσεων, Δημήτρη. Έκκληση του Περιφερειάρχη σε δημοτικές αρχές και συλλόγους για περιορισμό των εκδηλώσεων εν ώψη του 15 Αύγουστου. Φωτιά στην Εύβοια. Έχουμε και καινούργια φωτιά στην Εύβοια πάλι πριν από λίγο, αν υπολόγιστε οι καταστροφές. Εμπορικές εκθέσεις θα αρχίσουν να λειτουργούν και πάλι από την 1η Σεπτεμβρίου. Ο Δήμος της Άνδρου ενέταξε μελέτες αγροτικής οδοποίησης, δίκτυα ίδρυψης και αποχέτευσης στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Είναι ένα πρόγραμμα που προχωρά γρήγορα. Δεν βλέπω να έχει κάτι άλλο η Πόπη. Και να πάω αμέσως στη Σύρο από την Άξο. Τι ισχύει φέτος για τα πανηγύρια? Ξέρουμε λίγο πολύ τι ισχύει. Είναι το Σύρος Πρες. Ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Σύρου εμφανίστηκε στον Αντένα στο πρωινό. Μια απίστευτη αγκαλιά στο Επισκοπιό για τους πυρόπληκτους. Βλέπουμε εδώ το σχετικό θέμα. Αδιούχοι το Αυγούστου φεύγουν και οι τελευταίοι ουρές στα πλοία. Πάω στον Κυκλαδίτη, επιστρέφω στην Άξο δηλαδή, και έχουμε μια πολύ σημαντική συνέντευξη του κυρίου Φωτάκογλου. Το ξέρεις τον κύριο Φωτάκογλου, έχει διατελέσει και ένα μαρτυριακό σύμβουλος, νομίζω, φεγγάρι. Στον Κυκλαδίτη, μιλά στο Γιάννη το Βλαχάκη, το συνάδελφό μας που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ το Σεπτέμβριο από την Άξο, για την επετειακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Αυγούστου στην Άξο. Μια εκδήλωση αφιερωμένη στο γυμνάσιο της Νάξου. Πολλά τα μυαλά που πέρασαν από εκεί, ανάμεσα σε αυτά και ο Μανώλης Γλέζος και άλλοι. Έφυγε ο Γιάννης Ποσάντζης, φλερτάρουν με το κόκκινο Μύκονος, Νάξος, Πάρος και Θύρα, αν και η Θύρα έχει, είπαμε, είναι πολύ χαμηλά. Αυτά και από την Νάξο και πάω τώρα στον Παριανό Τύπο. Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο της επιχείρησης διάσωσης των αβαγών χθες έχουν οι συνάδελφοι από τον Παριανό Τύπο και ασφαλώς θα έχουν, καθώς είναι εκεί η έδρα τους. Τα δείξαμε χθες. Financial Times, η Ελλάδα αναδεικνύεται νικήτρια στην ανάκαμψη του τουρισμού για την Ευρώπη. Με διακόπτεις όποτε θέλεις. Πάρος, ΔΕΙΑ, προσοχή στη χρήση νερού, τρόποι καθημερινής εξοικονόμησής του. Κορονοϊός, μεγάλη αύξηση κρουσμάτων, εδώ μας βγαίνουν και διαφημίσεις. Στα νησιά των Κυκλάδων, 42 Νάξο, 30 Πάρο, 23 Μύκονο. Κυρίως όμως είπαμε Νάξος.
Πάρος, Ιερός Ναός Παναγιάς της Εκατοταπηγιανής. Είναι το πρόγραμμα των ατρευτικών συνάξεων της Ιεράς Πανηγύρης του 15 Αυγούστου. Μια από τις μεγαλύτερες γιορτές που έχουμε, Δημήτρη, ναι, Κυκλάδες. Ναι, και μετά είναι βέβαια και η γιορτή. Πρώτη είναι η Τίνος, μετά είναι η Εκατοταπηγιανή. Αυτό πήγα να πω. Πάω στη Μήλο που έχουμε να πάμε καιρό. Ανακοίνωση του Λιμεναρχείου για τη βύθιση του συγκεκριμένου σκάφους που είδαμε και παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες μέρες. Και έχουμε μια δήλωση του κυρίου Σιρμαλένιου. Λέει ο κύριος Σιρμαλένιος για την Κίμολο ότι είναι απαράδεκτη η μη ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου. Δεν ξέρω τώρα τι γίνει εκεί. Δεν το ξέρω. Θα το ψάξω. Να πάρουμε τον δήμαρχο της Κιμόλου. Να μιλήσουμε μαζί του κάποια στιγμή. Ναι, έχουμε και τον αντιδήμαρχο, το φίλο μας, ο οποίος μπορεί να μας δώσει και αυτός μια ενημέρωση. Θα το δούμε. Μεγάλη συμπαράσταση της Μήλου για τους πληγέντες των καταστροφικών πυρκαγιών. Έχει ξεκινήσει και εκεί μεγάλη προσπάθεια στήριξης. Εδώ είναι το θέμα. Πάμε με την. Και συναυλία αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο από τη Μουσική Σχολή της Μήλου. Και τέλος για τη Θαλαμυγό. Αυτά είναι τα site μας, Δημήτρη. Να πούμε, δεν ξέρω... όχι, θα βάλε και το δικό μου site, το salonews.com. Γιατί, γιατί έχω ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Οπα, για κάτσε να πάω. Με συγχωρείς και όλα που δεν το... τώρα τελευταία ξέρω ότι δεν το πολύ... Έχω ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Λοιπόν, πήγαμε στο site του Δημήτρη. Είναι η πρωτοβουλία του κυρίου Ορφανού. Ας την πρωτοβουλία. Για προχώρα λιγάκι να δεις τι γίνεται. Προειδοποίηση κινδύνου πυρκαγιάς για τη Σαντορίνη. Ναι. Προβλήματα στα λιμάνια του Αυτολές. Αυτό. Είναι μια επιστολή πάλι της ΠΕΜΕΝ. Της ΠΕΠΕΝ. ΠΕΠΕΝ, ναι. Πάντα όμως στέλνει κατά διαστήματα μια τέτοια επιστολή. Ναι. Που λέει, Δημήτρη, τι αυτή η επιστολή. Για διάβαση, έτσι. Είναι πολύ λίγα τα πράγματα. Δηλαδή λέει ότι στο λιμάνι του Αθηνίου υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και στο λιμάνι της Ρίβας επίσης υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και κάνει και κάποιες προτάσεις. Δηλαδή, για να δούμε λιγάκι ότι είμαστε νησί. Ναι. Γι' αυτό το ανέβασα και είναι και, να το πω τώρα και χωρίς να φανεί, είναι και αποκλειστικό, γιατί κάποιοι μέσα στο παρελθόν με κατηγορούσαν γιατί έχω αποκλειστικά έγγραφα. Τα έχω, τι να κάνω εγώ. Έχεις και εσύ τις πηγές σου, έχω και εγώ τις δικές μου. Όλοι έχουμε τις πηγές μας. Δημοσιογράφοι είμαστε, δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Προσπαθούμε να βρούμε θέματα, να παρουσιάσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, σε πάω στον καιρό γρήγορα για να μην καθυστερήσουμε. Ναι. Παρασκευή και 13 σήμερα, 32 η μέγιστη. 5 μποφόρ, δεν κάνει πολύ ζέστη, αλλά έχουμε βοριαδάκι που πού και πού κάνει κάτι αρεφουλιές που λέμε στο βόθωνα και σηκώνει και τραπέζια. Χθες στο βολκάνο που είμαστε και καθόμαστε, ήρθε κάποια στιγμή μια αρεφουλιά και μας πήρε και μας 20. 27 βαθμοί θα έχουμε το βράδυ, αύριο Σάββατο, παραμονή της μεγάλης γιορτής, της Ορθοδοξίας, δεν θα ξεπεράσει τους 30, καλό είναι αυτό, τους 30 βαθμούς Κελσίου, 5 μποφόρ, πέσαν αίμο μέχρι 55 χιλιόμετρα την ώρα. Την Κυριακή ανήμερα της Παναγιάς, θα μου πάρεις κάποιο δώρο, δεν μπορεί να μην πάρεις δώρο, που γιορτάζουν την Κυριακή. Πάντα σου παίρνω δώρο. Δεν με έχει ξεχάσει ποτέ αυτή την αλήθεια. Δεν με έχει ξεχάσει, παιδιά. Είναι από τους πιο τυπικούς. Λοιπόν, 25 το πρωί, 29-30 κατά τη διάρκεια της ημέρας, 4 μποφόρ, βόρειοι άνεμοι θα πλέουν την μέρα της Παναγιάς μας. Δευτέρα 16 του μηνός, βοριαδάκι, τίποτα σημαντικό, καμιά αλλαγή. Λίγο θα τσιμπήσει προς το μεσημέρι η θερμοκρασία και θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη τώρα, έχουμε μπει στην επόμενη εβδομάδα, ίδια εικόνα, μόνο θα έχουμε μια εξασθένιση των ανέμων και θα μετατραπούν σε βόρειο-δυτικούς. 3 μποφόρ. Με κάλεσα να παρουσιάζω τον καιρό και σε μεγάλα κανάλια, πρέπει να σου πω. Νέος Αρναούτογλου. Έχω πάρει φορά, ναι. Λοιπόν, την Τετάρτη θα έχουμε μια αλλαγή στους ανέμους, θα γίνουν 2 μποφόρ βόρειο-δυτική, σχεδόν άπνοια δηλαδή, και θα έχουμε μια μικρή αύξηση της θερμοκρασίας. Ορίστε, κύριε Δημήτρη, να χαιρετήσει τον κόσμο και εσύ μια φορά. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Όχι, έτσι, αφού βρήκαμε τον καινούριο μετεωρολόγο της Ελλάδας, εγώ δεν έχω παρά να υποκληθώ με δέος πάνω στο μεγαλείο του. Λοιπόν, να προσέχετε. Διαδικαστικά, να προσέχετε. Περίμενε. Διαδικαστικά. Επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα, 9:30 το βράδυ, με τήρηση όλων των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό, στην πλατεία του πύργου που είμαστε τώρα, 2 βραδιές έχουμε κάνει εκεί. Έχει κάνει εστία και τις έχουμε καταγράψει. Τη μία, μάλιστα, δεν την έχουμε ακόμα παρουσιάσει, καθώς είχαμε πέσει πάση στις πυρκαγιές και δεν ήταν σωστό να βάζουμε στον τραγούδια και κάποιοι άνθρωποι να βλέπουν το βιώσιμο να καίγεται. Όμως τώρα που σιγά-σιγά τα πράγματα παίρνουν κάποιο δρόμο και ηρεμούν, θα τα δείτε. Σήμερα τα ειδονάκια στις 9:30 ώρα εκεί, το κανάλι μας ήταν εκεί, θα μεταδώσουμε στο ίντερνετ όμως μόνο, στη σελίδα του Volcano TV, θα μεταδώσουμε όλη τη συναυλία ζωντανά από τον πύργο. Ορίστε, κύριε.
Ορίστε κύριε, ωραία θα την μεταδώσετε και θα την παρακολουθήσουμε όσο μπορούμε και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Εγώ θέλω να συστήσω σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, τις πανηγύρεις και τα λοιπά, να κρατάμε τα μέτρα ασφαλείας, να φοράμε τις μασκούλες μας, να κρατάμε τις αποστάσεις μας και να ευχηθώ καλή Παναγιά, έτσι δεν λένε. Καλή Παναγιά σε όλους. Ωραία. Γεια σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και εγώ για την αγάπη σας, να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη πάρα πολύ που έρχεται εδώ δίπλα και νομίζω ότι μπορούμε πια με την επέκταση που θα γίνει και σε προσωπικό εδώ και σε συναδέλφους να μιλούμε για καλύτερα πράγματα που έρχονται το Σεπτέμβρη. Καλή Παναγιά σε όλους και όλες. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Θα τα ξαναπούμε και πάλι πρώτο Θεό τη Δευτέρα. Γεια και χαρά. 50% Τρεζεμέ. Ναι, ναι, 50%. L'Oréal Paris. Le Petit Marseillais. Diadermi. Every day. Ένα συν ένα, Oral B. Μποροτάλκο. Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Μεσητικό γραφείο Τέρα Σάντο. Διαθέτουμε ακίνητα, πολλές ευκαιρίες. Ικανοποιούμε τις ανάγκες σας. Αγοραπολισίες, εκτιμήσεις, ενοικιάσεις πωλήσεις επιχειρήσεων και ξενοδοχείων. Μεσητικό γραφείο Τέρα Σάντο. Προωθεί τα ακίνητά σας με τον καλύτερο τρόπο. 20 χρόνια πείρας με συνέπεια στο χώρο του real estate στην αγορά της Σαντορίνης. Λύση σε επενδυτικές προτάσεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ με εγγυημένο αποτέλεσμα. Μεσητικό γραφείο Τέρα Σάντο. Η κυρία Λιλή Κοκκίνη και οι έμπειροι συνεργάτες της σας περιμένουν. Μεσητικό γραφείο Τέρα Σάντο. Μονόδρομος για το άριστο αποτέλεσμα. Ευθεία Φυρών Πύργου έναντι Lidl. Τηλέφωνο 22 860 85 017 και στο terasanto.gr.